Και μια που λέμε για τον Κεμεντζέ Μιχαλάκη, για πες μας λίγο από τι είναι φτιαγμένος έτσι τα ξύλα και τα μέρη του οργάνου. Συνήθως, από τι ξύλο το φτιάχνουνε. Στην πατρίδα, στον πόντο, λόγω της ισχυρές μεταβολές, της μεγάλης μεταβολές του καιρού, ήταν από δαμάσκηνο, κοκκίμελο που λέγουμε. Mm. Γιατί ήταν το ξύλο που άντεχε στις καιρικές μεταβολές του καιρού. Κοκκίμελο, ναι. Κοκκίμελο, ναι. Μάλιστα. Το ξέρετε, το κάνει σύντος από ελιά. Λέει και ο στίχος, και με τσέμουν κοκκίμελον και το τοξάρ ελέαν. Mm. Τα κόρτσο που απολά αγαπούν εμέν τον εντροπέαν. Λέει, με αγαπάνε πολύ τα κόρτσια, αλλά είμαι ντροπαλός εγώ. Α, ναι. Μάλιστα, ναι, ναι. Το παίζει ντροπαλός δηλαδή. Λοιπόν, αλλά από κοκκίμελο το, κοκκίμελο, το και από ελέα το δοξάρι. Ναι, ναι. Και το δοξάρι έχει βέβαια τρίχες από ουρά αλόγου. Βεβαίως. Και λέγανε ότι πρέπει να είναι από αρσενικό, λέει, άλογο. Ναι. Γιατί? Γιατί τα θηλυκά ουρούνε προς τα πίσω. Και ναι, τα οξέα από τα ούρα χαλάνε τις τρίχες και την βεβαίως ποιότητα. Δεν, και την ποιότητα και δεν αντέχουν ναι, ναι, στο καιρό. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα παίζουν ρόλο για ένα καλό όργανο τελικά. Βεβαίως. Ναι. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα στην Ποντιακή Λύρα είναι το καπάκι. Mm. Κατασκευή, τοποθέτηση του καπακιού. Το καπάκι είναι από τι ξυλία? Από έλατο το κάναμε παλιότερα, αλλά και από πεύκο κατεργασμένο, δηλαδή αν είναι λίγο παλιό. Κύριε, αυτά τα ξύλα χρησιμοποιούν. Και για πες μας λίγο τα μέρη του οργάνου, πώς τα λέτε εσείς? Έχετε κάποιες ιδιαίτερες ονομασίες, ναι, ναι, από όσο ξέρω. Ξεκινώντας ασο σκαφίδ. Σκαφίδ είναι, το σκάφος, ε. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι η ράσια, είναι η πλάτη. Mm. Α, είναι τα πλάτη, πλευρά. Εδώ είναι το παλικάρ, ο χορδοδέτης δηλαδή. Α, εδώ δηλαδή που δεν είναι χορδές, ναι, είναι χο... το λέτε παλικάρι. Ναι, παλικάρι. Ναι. Εδώ είναι το σπαρέλ ή η γλώσσα, μιλάει. Ναι, ναι, ναι. Η γλώσσα εδώ, ναι. Ναι, ναι, τα στιέρα δεν λέγεται. Mm-hmm. Εδώ είναι η γούλα, ο λαιμός της λύρας. Γούλα το λέμε. Γούλα. Ναι, ναι, ναι. Το κεφάλ. Το κεφάλ. Τα οτία. Οτία αυτιά, τα αυτιά, ναι, ε? Ναι, ναι, τα κουρδιστήρια. Είναι τα κουρδιστήρια. Ναι, ναι. Και επίσης εδώ είναι ο γάιδαρον, με τα συγχωρήσεως. Ναι, ναι. Φίλοι μας, ο έτσι, γάιδαρον γιατί είναι... φορτώνεται τις χορδές για μια ζωή. Έχει όλο το βάρος αυτές. Βεβαίως, ναι, όλα, ναι, το... ναι, ναι. Να πούμε κάτι όμως που είναι πολύ σοβαρό, για μένα το Α και το Μ. Η ψυχή, ο στήλος που είναι μέσα, είναι να χωρίζει πρίμες από τις μπάσες. Χωρίς αυτό το όργανο είναι νεκρό. Mm-hmm. Όπως... Γι' αυτό και το λένε και ψυχή. Ακριβώς. Χωρίς την ψυχή είναι νεκρό το όργανο. Και τα ανοίγματα εδώ τα λένε... Τα ροθόνια. Τα ροθόνια, ε. Μάλιστα. Ξέρεις, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σχεδόν όλα τα μέρη της λύρας έχουν αναφορές στα μέρη του ανθρωπίνου σώματος. Σχεδόν, ναι, δηλαδή σαν να είναι ένα κορμί, ναι, ζωντανό που πάλεται και τραγουδάει και παίζει άνθρωπος μαζί είναι με το λιράρι. Ε? Άνθρωπος είναι, άνθρωπος, μιλάει, ναι, και δεν βλάπτει, μόνο γιατρεύει. Μάλιστα. Έχετε όμως και άλλο ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο στον πόντο που έχει σχέση και με την Καπαδοκία, ναι, στο σχήμα της λύρας, αλλά με περισσότερες χορδές. Είναι ο Κεμανές, έτσι δεν είναι? Κεμανές, πολύ σωστά, ναι. Είναι όργανο που το δανειστήκαμε ουσιαστικά από την Καπαδοκία, είναι γεγονός. Και παίζαν την Κεμανέ. Πάμε λοιπόν να ζητήσουμε από τον Χρήστο να μας παίξει Κεμανέ και να μας παίξει κάτι ιδιαίτερο, έτσι, στο ρυθμό του Καρσιλαμά, που είναι κοντινό προς αυτή την κοινή παράδοση και... Πόντου, Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας. Ακριβώς, και πρέπει να το τονίσουμε, μια και αναφέρθηκε στον Καρσιλαμά, ότι ο Καρσιλαμάς δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον για τον Ποντιακό χώρο, που να μην χορεύτηκε στην Ήβη και στον Γαμπρό μπροστά. Δεν υπάρχει ζευγάρι που να μην χορεύσαν μπροστά τον Καρσιλαμά. Πάμε λοιπόν να παίξουμε ένα Καρσιλαμά με τον Κεμανέ.